Όπως θα είδατε και στην πρόσκληση που λάβατε ή στην ανακοίνωση που κάναμε στα μέσα ενημέρωσης, 4 είναι τα θέματα της σημερινής μας συνάντησης. Το πρώτο από αυτά, που είναι και το πλέον σημαντικό για μας, είναι η προσπάθεια που κάνουμε στα πλαίσια μιας γενικότερης υποχρέωσης που έχουμε να αναγνωρίζουμε πρόσωπα και πρωτοβουλίες. Η προσπάθεια, λοιπόν, να βραβεύσουμε, ας το πούμε έτσι, να αναγνωρίσουμε, θα έλεγα και θα μου επιτρέψει ο Δήμαρχος, το αυτονόητο, το οποίο πολλά χρόνια πριν, για την πόλη του Γηθίου, δεν ήταν αυτονόητο. Και δεν ήταν αυτονόητο, διότι η πόλη αυτή είχε βυθιστεί σε ένα απίστευτο χάος, σε μια υποβάθμιση και σε μια απαξίωση, πράγμα που δεν επέτρεπε και στους κατοίκους της να βιώνουν μια ποιοτική ζωή και στους επαγγελματίες της πόλης να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητά τους. Έτσι λοιπόν, για πολλά χρόνια το Γήθιο βίωσε μια ζωφερή πραγματικότητα που αν αναζητήσετε μερικά βίντεο στο YouTube, στο ίντερνετ, θα δείτε ότι οι ίδιοι οι κάτοικοι του Γηθίου εξέφραζαν με πολλαπλούς τρόπους την αγανάκτηση, την απελπισία, το φόβο, την ανασφάλεια, την αδυναμία να αντιδράσουν, το γεγονός ότι δεν ήξεραν πλέον γιατί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε μια τέτοια κατάσταση. Θα δούμε λοιπόν μερικές εικόνες. Γνώριμες, έτσι, γνώριμες εικόνες, οι οποίες υπήρχαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο Γήθιο, με αποτέλεσμα η περιοχή να έχει διασυρθεί όχι μόνο στη Λακωνία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Διότι, όπως ξέρετε, αυτές οι εικόνες πλέον από μέσα στον κυβερνό χώρο διακινούνται και διαδίδονται σε όλο τον κόσμο. Κατά συνέπεια, λοιπόν, αυτή η εικόνα του Γηθίου προχωρούσε παντού. Το Γήθιο ταυτίστηκε με αυτή την εικόνα για τη διάρκεια, δεν ξέρω πόσο χρόνο, θα μας πει ο σημερινός Δήμαρχος πόσο καιρό διήρκε σε αυτό το χάος, μια κατάσταση η οποία απειλούσε με μολυσματικές ασθένειες, μια κατάσταση που δεν επέτρεπε στον κόσμο του Γηθίου να πάρει ανάσα, μια κατάσταση που έδιωξε τον τουρισμό από το Γήθιο. Ελπίζω να σας ήρθαν αυτές οι άσχημες μνήμες για να δούμε σήμερα πώς είναι το Γήθιο. Εκεί που άλλοτε ήταν αυτά τα πολλά σκουπίδια, σήμερα υπάρχουν και νομίζω ότι είναι και λίγο συμβολικό το φαινόμενο τα αυτοκίνητα, τα απορριμματοφόρα του Δήμου. Υπάρχουν σε όλα τα σημεία που υπήρχαν σκουπίδια, τώρα πια βλέπουμε την άσφαλτο να λάμπει, βλέπουμε τους δρόμους πεντακάθαρους, τις μάντρες ασπρισμένες, δένει το νησάκι, η κρανάει η θάλασσα, το λιμάνι, οι βάρκες, το πράσινο με την καθαριότητα που αποπνέει ο ανθρώπινος παράγοντας. Μέσα στους δρόμους του Γηθίου βλέπουμε το ίδιο νοικοκύρεμα που συναντάμε και στην παραλιακή ζώνη. Περπατήσαμε όλο το Γήθιο, το φωτογραφίσαμε και εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον αγαπητό φίλο, τον Χρήστο τον Πλιώτα, που εργάζεται και στο Δήμο Γηθίου, ο οποίος έκανε τον κόπο να πάρει φωτογραφίες από όλα τα σημεία που παλιότερα κατακλείζονταν από σκουπίδια. Απίστευτη κατάσταση και απίστευτη και η σημερινή κατάσταση, η οποία είναι σαν να πήγε κάποιος με ένα μαγικό ραβδάκι και να εξαφάνισε τα σκουπίδια. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα μπροστά μας δεν έγινε χθες, δεν έγινε προχθές, έγινε πριν ακόμα ο σημερινός Δήμαρχος της Ανατολικής Μάνης, ο κύριος Πέτρος Ανδρεάκος, που έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε απόψε και τον ευχαριστούμε για την παρουσία του. Προτού αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του, παρακαλώ, πριν γίνει δήμαρχος με τη βούλα, ενώ όταν εκλέχτηκε δηλαδή πριν την 1η Ιανουαρίου που αναλαμβάνουν επισήμως τη θητεία,
όταν εκλέχτηκε, ξεκίνησε αμέσως έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να τελειώσει το γήθιο με τα σκουπίδια. Και πραγματικά νομίζω ότι ο κύριος Ανδρεάκος πέτυχε να δημιουργήσει για το γήθιο μια άλλη εικόνα. Νομίζω ότι σήμερα στο διαδίκτυο δεν κινούνται τόσες πολλές εικόνες με αυτή τη σημερινή κατάσταση στο γήθιο. Όλοι εμείς λοιπόν που έχουμε την ευχέρεια να κινούμαστε στο διαδίκτυο, πρέπει από αύριο να βομβαρδίσουμε τον κυβερνοχώρο με τη νέα εικόνα του γηθίου, να αποκαταστήσουμε το γήθιο, να αποκαταστήσουμε την τουριστική πόλη που είναι το γήθιο και αυτό που αποτελεί για όλη τη Λακωνία, δηλαδή έναν από τους βασικούς πυρήνες της τουριστικής ανάπτυξης του νομού μας. Η αναγνώριση προσώπων που δρούν θετικά και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου μας είναι για μας υποχρέωση εκ των όνου κάνευ. Ένα μικρό δώρο, ένα στεφάνι ελιάς. Νομίζω ότι πρέπει να σε στεφανώσουμε για αυτό που έκανες. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ επιχειρηματικό με την καλή έννοια εντός εισαγωγικών, δηλαδή ανέπτυξες μια ολόκληρη επιχείρηση για να απομακρύνεις αυτό τον όγκο των σκουπιδιών και να δώσεις στο γήθιο τη χαρά και την ελπίδα για το μέλλον. Δέξω αυτό το δώρο από το Ινστιτούτο Σπάρτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σου ευχόμαστε ειλικρινά να έχεις την υγεία, τη δύναμη και την πίστη πάνω απ' όλα για αυτό που κάνεις, να το κάνεις καλά και σε βάθος χρόνου. Έχεις το λόγο. Ειλικρινά νιώθω πολύ αμήχανα. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Γνώριζα βέβαια ότι θα έρθω εδώ για να με την επιμονή σας από το τηλέφωνο που είχαμε για να με τιμήσετε για κάτι, όπως είπατε, το αυτονόητο. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σήμερα να έχουμε κάποια μεγάλα προβλήματα τα οποία είναι αυτονόητα. Όμως δυστυχώς είναι προβλήματα. Δεν ήταν καθόλου δύσκολο, κυρία Τασία, να μου επιτρέπετε να σας... Σχέτω, Τασία. Μικρό. Απλά όλα τα προβλήματα που φαίνονται, που είναι απλά, γίνονται δύσκολα γιατί δεν κάνουμε πράξη. Όλα τα προβλήματα θέλουν κάποια πράξη. Καλές είναι και οι θεωρίες, αλλά με τη θεωρία δεν μπορούμε να επιτύχουμε τίποτε. Είναι η αρχή του να λύσεις το πρόβλημα, αλλά θέλει και την πράξη. Θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη τιμή σήμερα από αυτό που μου προσφέρεται εδώ από το Ινστιτούτο της Σπάρτης. Όμως πρέπει να τονίσω ότι η καθαριότητα δεν είναι επίτευξη ενός ατόμου. Η καθαριότητα είναι ένα έργο από τα έργα εκείνα που δεν έχει τέλος. Έχει αρχή και συνέχεια. Και προκειμένου λοιπόν να μπορέσεις να πετύχεις σε αυτό το έργο, πρέπει να έχεις και συνεργάτες. Έτσι λοιπόν το έργο αυτό δεν οφείλεται προσωπικά μόνο σε μένα, αλλά και στους συνεργάτες μου, τους αιρετούς και τους εργαζόμενους στο Δήμο. Τους μόνιμους και τους εποχικούς. Διότι όπως είπατε κι εσείς, και ολήμερα την πρωτοχρονιά ήρθανε και εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται. Και ούτε έχουμε ολοκληρώσει και ούτε ολοκληρώνεται το έργο της καθαριότητας. Είναι σε καθημερινή βάση. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Εκείνο που έχω να σας υποσχεθώ, ότι δεν πρόκειται να σας διαψεύσουμε για αυτό που μας θυμάται σήμερα. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και πάλι να σας ευχαριστήσω θερμά, μέσα από την καρδιά μου. Και να είστε καλά. Ευχαριστώ.